βίος και λόγοι Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου Περί προσευχής. Να προσεύχεστε στον Θεό με λαχτάρα και αγάπη, μέσα σε ηρεμία, με πραότητα, μαλακά, χωρίς εκβιασμό. Ο άνθρωπος ζητάει στον ουρανό τη χαρά και την ευτυχία, ζητάει το αιώνιο μακριά από όλου και από όλα, ζητάει να βρει τη χαρά στον Θεό, ο Θεός είναι μυστήριο. Είναι σιωπή, είναι άπειρο, είναι το παν. Την τάση της ψυχής για τον ουρανό την έχει όλος ο κόσμος. Όλοι ζητάνε κάτι το ουράνιο. Σ' αυτόν στρέφονται όλα τα όντα, έστω και ασυνειδήτως. Σ' αυτόν να στρέφετε διαρκώς το νου σα. Αγαπήστε την προσευχή, την κουβέντα με τον Κύριο. Το παν είναι η αγάπη, ο έρωτας με τον Κύριο, τον νυμφίο Χριστό. Γίνετε άξιοι της αγάπης του Χριστού. Για να μην ζείτε στο σκοτάδι, γυρίστε το διακόπτη της προσευχής, ώστε να έλθει το θείο φως στην ψυχή σας. Στο βάθος του είναι σας θα φανεί ο Χριστός. Εκεί στο βάθος είναι η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Η προσευχή γίνεται μόνον με το Άγιον Πνεύμα. Αυτό διδάσκει την ψυχή πως να προσεύχεται το γάρ τι προσευξόμεθα καθόδι ουκ είδαμεν, αλλά αυτό το πνεύμα υπερεντυχάνει περιμόν στεναγμής αλαλίτης. Εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε καμία προσπάθεια, να πευθυνόμαστε στον Θεό με ύφος ταπεινού δούλου, με φωνή παρακλητική και οικετευτική. Τότε η προσευχή μας είναι βάρεση στον Θεό, να στεκόμαστε με ευλάβεια ενώπιον του σταυρωμένου και να λέμε «Κύριε, Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Αυτό τα λέει όλα. Όταν κινηθεί για προσευχή ο νους του ανθρώπου, στο δευτερόλεπτο του δευτερολέπτου έρχεται η Θεία Χάρις. Τότε ο άνθρωπος γίνεται χαριτωμένος και βλέπει με άλλα μάτια τα πάντα. Το παν είναι να αγαπήσω με τον Χριστό την προσευχή, τη μελέτη. Παίρνω με ένα εκατομμύριο και το κόβω με κομματάκια το ανθρώπου η προσπάθεια είναι το ένα εκατομμυριοστό. Πριν από την προσευχή, η ψυχή πρέπει να προετοιμάζεται με προσευχή. Προσευχή για την προσευχή. Mm. Ακούστε τι εύχεται ο ιερέας μυστικά, την ώρα που διαβάζεται ο Απόστολος κατά τη Θεία Λειτουργία. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις θεογνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανύας ημών διάνοιξον οφθαλμούς εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση των των μακαρίων σου εντολών φόβων ή τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες πνευματικήν πολιτείαν μετέλθωμεν. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σίγαρη ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν σύν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Στην προσευχή μπαίνομαι χωρίς να το καταλάβουμε. Χρειάζεται να βρεθούμε και σε κατάλληλο κλίμα η αναστροφή με τον Χριστό, η συζήτηση, η μελέτη, η ψαλτική, το καντιλάκι, το θυμίαμα γίνονται το κατάλληλο κλίμα ώστε όλα να γίνουν απλά ένα πλότητη καρδίας. Διαβάζοντας τις ψαλμοδίε, τις ακολουθίες με έρωτα, χωρίς να το καταλάβουμε γινόμαστε Άγιοι, εφρενόμαστε με τα Θεία Λόγια, αυτή η ευφροσύνη, αυτή η χαρά είναι η δική μας προσπάθεια για να μπούμε εύκολα στην ατμόσφαιρα της προσευχής, η προθέρμανση όπως λέμε. Μπορούμε και να φέρουμε στο νου μας ωραίες εικόνες από το οποία που είδαμε. Αυτή η προσπάθεια είναι απαλή, ανέμακτη, αλλά μην ξεχνάμε αυτό που είπε ο Κύριος «Χωρίς εμού ουδίνας θεπιήν δεν. Ο ίδιος ο Κύριος θα μας διδάξει την προσευχή. Δεν θα τη μάθουμε μόνοι μα, ούτε άλλο κανεί θα μα τη μάθει. Μη λέμε έκανα τόσε εξασφάλισα τώρα την χάρη. Αλλά να ζητάμε να λάμψει εντό μα το ακύρατο φω τη θεία γνώσεω και να ανοίξει τα πνευματικά μα μάτια για να κατανοήσουμε τα θεία του λόγια. Με τον τρόπο αυτό, χωρίς να το καταλάβουμε, αγαπάμε τον Θεό χωρίς σφιξίματα, προσπάθεια και αγώνα. Αυτά που είναι δύσκολα στους ανθρώπους για τον Θεό είναι πολύ εύκολα. Τον Θεό θα τον αγαπήσουμε ξαφνικά όταν η χάρη θα μας επισκιάσει. Αν αγαπήσουμε πολύ τον Χριστό η ευχή θα λέγεται μόνη της. Ο Χριστός θα είναι συνεχώς στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. Για να μένουμε όμως σε αυτή την κατάσταση και να μην τη χάνουμε, θέλει έρωτα θείο, θέλει θεία, φλογερή αγάπη στον Χριστό. Ο έρος απευθύνεται σε ένα ουν ανώτερο. Ο εραστής, ο Θεός, ποθεί τον ερώμενο και ο ερώμενος θέλει να φτάσει τον εραστή. Ο εραστής αγαπάει τον ερώμενο με μία θεία και τελεί αγάπη. Ο Θεός που αγαπάει τον άνθρωπο είναι ανιδιοτελής. Η αγάπη προς τον Θεό είναι ανώτερη όταν εκφράζεται ως ευγνωμοσύνη. Είναι η ανάγκη να αγαπάμε όχι ως καθήκον αλλά όπως είναι η ανάγκη να τρώμε. Πολλές φορές εμείς πλησιάζουμε στον Θεό από ανάγκη να κουμπίσουμε επειδή δεν μας αναπαύουν όλα γύρω μας και νιώθουμε ερημιά. Η Θεία Χάρις μας διδάσκει το δικό μας χρέος. Για να την προσελκύσουμε θέλει αγάπη, λαχτάρα. Η Χάρις του Θεού θέλει θείο έρωτα. Η αγάπη αρκεί για να μας φέρει στην κατάλληλη φόρμα για προσευχή μόνος του θα έλθει ο Χριστός και θα εγγύψει στην ψυχή μας, αρκεί να βρει ορισμένα πραγματάκια που να τον ευχαριστούν. Αγαθή προαίρεση, ταπείνωση και αγάπη. Χωρίς αυτά δεν μπορούμε να πούμε το Κύριε ή Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Έχουμε επί παραδείγματι ένα ραδιόφωνο. Όταν έχουμε στραμμένη την κεραία του στο σημείο 1 ας πούμε, όπου βρίσκονται οι πιο πολλοί πομπή, τότε ακούγεται η εκπομπή καλύτερα. Στο σημείο 2 δεν έχει τόσου πομπού και ακούγεται κάπω λιγότερο. Στο σημείο 3 δεν ακούγεται καθόλου καλά. Το ίδιο γίνεται και στην επικοινωνία με το θείον. Όταν η ψυχή είναι στραμμένη στο ένα, η επικοινωνία γίνεται πολύ καλά. Αυτή οφείλεται βέβαια σε δύο βασικές προϋποθέσεις, στην αγάπη και στην ταπείνωση. Με τις προϋποθέσεις αυτές η ψυχή επικοινωνεί με τον Θεό, ακούει τη φωνή Του, δέχεται τον λόγο Του, παίρνει δύναμη και χάρη θεϊκή, μεταμορφώνεται. Στρέφεται στον Θεό με απαλό τρόπο και κατανήσεται. Όταν υπάρχει λιγότερη αγάπη και ταπείνωση θέση 2, επικοινωνούμε λιγότερο καλά με το Θείο. Όταν πάρει η ψυχή τη θέση 3, δεν γίνεται καθόλου καλή επικοινωνία, διότι είναι γεμάτη από πάθη μίση, εχθρότητες και δεν μπορεί να ανέλθει. Για να έλθει ο Χριστός μέσα μας όταν Τον επικαλούμαστε με το Κύριε Ιησού Χριστέ, πρέπει η καρδιά να είναι καθαρή, να μην έχει κανένα εμπόδιο, να είναι ελεύθερη από μίσος, από εγωισμό, από κακία. Πρέπει να Τον αγαπάμε και να μας αγαπάει. Αν όμως έχουμε μέσα μας κάποιο κατάκρημα, πάλι υπάρχει κάποιο μυστικό και το μυστικό είναι να ζητήσουμε συγνώμη ή να το πούμε στο πνευματικό. Αλλά αυτό θέλει ταπείνωση όπως είπαμε. Άμα συμμορφωθεί εφαρμόζοντας τα λόγια του Θεού και δεν έχει τύψει στη συνείδησή σου και έχει ηρεμία και κάνει καλά έργα, μπαίνει στην προσευχή απαλά χωρί να το καταλάβει. Έπειτα περιμένει απλά σιγά σιγά μέχρι να έλθει η χάρη σε κάθε τι που συμβαίνει να ρίχνετε το βάρος στον εαυτό σας, να προσεύχεστε με ταπείνωση, να μην αυτοδικαιώνεστε. Βλέπετε για παράδειγμα αντιζηλία ζηλία από απέναντι, προσευχή εσείς με αγάπη για να ρίξετε αγάπη στην αντιζηλία. Ακούτε συκοφαντία εναντίον σας, προσευχηθείτε, προσέχετε γιατί και θρούς γονγισμών ούκ αποκριβήσετε. Ο παραμικρός γονγισμός κατά του πλησίον επηρεάζει την ψυχή σας και δεν μπορείτε να προσευχηθείτε. Το πνεύμα του Άγιον όταν βρίσκει έτσι την ψυχή δεν τολμάει να πλησιάσει. Οι προσευχές μας δεν εισακούονται διότι δεν είμαστε άξιοι. Πρέπει να γίνεις άξιος για να προσευχηθείς. Δεν είμαστε άξιοι διότι δεν αγαπάμε τον πλησίον μας όσοι αυτόν. Το λέει ο ίδιος ο Χριστός. Εάν 'ουν προσφέρει το δώρον σου επί το κακή ότι ο αδελφό σου έχει τι κατά σου, άφεσαι εκεί το δώρον σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου, και είπαγε πρώτον, διαλάγηθη το αδελφό σου, και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρον σου. Να πάει πρώτα να συμφιλειωθεί με τον αδελφό σου, να συγχωρεθεί για να γίνει άξιο. Αν δεν γίνει αυτό, δεν μπορεί να προσευχηθεί. Αν δεν είσαι άξιος, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Όταν τακτοποιήσεις όλες τις εκκρεμότητες και ετοιμαστείς, τότε πάει και προσφέρεις το δώρο σου. Άξιοι γίνονται όσοι επιθυμούν και λαχταρούν να γίνουν του Χριστού, όσοι δίνονται στο θέλημα του Θεού. Να μην έχεις κανένα θέλημα, αυτό έχει μεγάλη αξία, είναι το παν. Ο σκλάβος δεν έχει κανένα θέλημα. Το να μην έχουμε κανένα θέλημα μπορεί να γίνει με έναν τρόπο απαλό, με την αγάπη στον Χριστό και την τήρηση των εντολών Του. Ο έχοντας εντολάς μου και τυρών αυτάς, εκείνος σε στήνω αγαπών με. Ο δε αγαπών με αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμαυτόν. αυτόν. Χρειάζεται αγώνας. Έχουμε να παλέψουμε προς τους κοσμοκράτορας τους σκότους του αιώνος τούτου. Έχουμε να παλέψουμε με τον λέοντα των οριόμενων. Δεν επιτρέπεται στον αγώνα να επιτύχει ο πολυμήχανος. Αυτό προϋποθέτει δάκρυα, μετάνοια, προσευχή, ελεημοσύνη, αίτηση με συνοδεία την εμπιστοσύνη στον Χριστό και όχι την ολιγοπιστία. Μόνον ο Χριστός μπορεί να μας βγάλει από τον κλειό της ερημιά. Προσευχή και μετάνοια και ελεημοσύνη Δώστε έστω και ένα ποτήρι νερό αν δεν έχετε χρήματα. Και να ξέρετε ότι όσο αγιάζεστε τόσο εισακούονται οι προσευχές σας. Να μην εκβιάζουμε με τις προσευχές μας τον Θεό. Να μην ζητάμε από τον Θεό να μας απαλλάξει από κάτι, ασθένεια κλπ. Ή να μας λύσει από τα προβλήματά μας. Αλλά να ζητάμε δύναμη και ενίσχυση από Εκείνον για να τα όπως εκείνο σκρούει με ευγένεια την πόρτα της ψυχής μας, έτσι και εμείς να ζητάμε ευγενικά αυτό που επιθυμούμε και αν ο Κύριος δεν απαντάει, να σταματάμε να το ζητάμε. Όταν ο Θεός δεν μας δίδει κάτι που επίμονα ζητάμε, έχει το λόγο Του, έχει και ο Θεός τα μυστικά Του. Εφόσον πιστεύουμε στην αγαθή του πρόνοια, εφόσον πιστεύουμε ότι εκείνος γνωρίζει τα πάντα από τη ζωή μας και ότι πάντα θέλει το αγαθόν, γιατί να μην δείχνουμε εμπιστοσύνη, να προσευχόμαστε απλά και απαλά, χωρίς πάθος και εκβιασμό. Ξέρουμε ότι παρελθόν, παρόν και μέλλον όλα είναι γνωστά, γυμνά και τετραχυλισμένα ενώπιον του Θεού. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Ούκαις τη κτήσης αφανής ενώπιον αυτού, πάντα δε γυμνά και τετραχυλισμένα της οφθαλμής αυτού» εμείς να μην επιμένουμε, η προσπάθεια κάνει κακό αντί για καλό. Μην κυνηγάμε να αποκτήσουμε αυτό που θέλουμε, αλλά να τα αφήνουμε στο θέλημα του Θεού, γιατί όσο το κυνηγάμε, τόσο αυτό απομακρύνεται. Άρα λοιπόν, υπομονή και πίστη και γαλήνη, και αν το ξεχάσουμε εμείς, ο Κύριος ποτέ δεν ξεχνάει, και αν είναι για το καλό μας, θα μας δώσει αυτό που πρέπει και όταν πρέπει. Να ζητάμε στην προσευχή μόνο τη σωτηρία της ψυχής μας. Δεν είπε ο Κύριος «Ζητείτε δε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημί». Εύκολα, ευκολότατα ο Χριστός μπορεί να μας δώσει ό,τι επιθυμούμε. Και κοιτάξτε το μυστικό. Το μυστικό είναι να μην το έχετε στο νου σας καθόλου να ζητήσετε το συγκεκριμένο πράγμα. Το μυστικό είναι να ζητάτε την ένωσή σας με τον Θεό ανιδιοτελώς, χωρίς να λέτε «δώσ μου το εκείνο». Είναι αρκετό να λέμε «Κύριε Ιησού ελέησόν με». Δεν χρειάζεται ο Θεός ενημέρωση από εμά για τις διάφορες ανάγκες μας. Εκείνος τα γνωρίζει όλα συγκρίτως καλύτερα από μας και μας παρέχει την αγάπη Του. Το θέμα είναι να ανταποκριθούμε σε αυτή την αγάπη με την προσευχή και την τήρηση των εντολών Του να ζητάμε να γίνει το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το πιο συμφέρον, το πιο ασφαλές για μας και για όσους προσευχόμαστε. Ο Χριστός θα μας τα δώσει όλα πλούσια. Όταν υπάρχει έστω και λίγος εγωισμός δεν γίνεται τίποτα. Όταν έχουμε με τον Χριστό σχέση απολύτου εμπιστοσύνη, είμαστε ευτυχισμένοι, έχουμε χαρά. Έχουμε τη χαρά του παραδείσου, αυτό είναι το μυστικό. Και τότε φωνάζουμε με τον Απόστολο Παύλο «Εμί το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος». Και ζώδεο και ουκέτι εγώ, ζήδεν Χριστό. Χριστός. Ό,τι είναι αυτά, τρέλα, όλα να γίνονται απλά, απαλά. Πρέπει να πάμε μόνοι στον Θεό, εν απλότητη και αφιλότητη. Τι λέγει ο σοφός Σολομών «Χρειάζεται απλότητα» φρονήσατε περί του Κυρίου εν και εναπλότητη καρδία καρδίας ζητήσατε Αυτόν, ότι ευρίσκεται τις μη πειράζουσιν Αυτόν, εμφανίζεται δε τις μη απιστούσιν Αυτό. Η απλότητα είναι η Αγία Ταπείνωση, δηλαδή απόλυτη εμπιστοσύνη στον Χριστό. Να δίνουμε στον Χριστό όλη μας τη ζωή. Λέμε στη Θεία Λειτουργία «Πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα» και σε άλλο σημείο σύπαρα κατά τη θέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδαν δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Είχε έλθει ένας δεσπότης πριν από καιρό να μιλήσουμε. Λέγαμε για την προσευχή. Του λέγω, τι θα πει να προσευχόμαστε ένα απλότητη καρδίας και αφελότητη. Με απλότητα. Το καταλαβαίνεις αυτό σεβασμιότατε, το καταλαβαίνω. Ε, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Είναι μυστήριο. Αυτό γίνεται μόνο με τη Θεία Χάρη. Αούτε εγώ το καταλαβαίνω, μου λέει. Σε ευχαριστώ που μου λες ότι μόνο με την Θεία Χάρη κατανοείται και κατορθούται η απλότητα και αφελότητα. Έτσι να αγωνίζεσαι στην πνευματική ζωή απλά, απαλά, χωρίς βία. Το απλό και απαλό είναι ένας αγιότατος τρόπος της πνευματικής ζωής αλλά δεν είναι δυνατό να το μάθεις έτσι απ' έξω. Πρέπει μυστικά να μπει μέσα σου, ώστε η ψυχή σου να ενστερνίζεται τον τρόπο αυτόν με την χάρη του Θεού. Όμως πολλές φορές, ενώ θέλουμε να τον επιτύχουμε, το παίρνει ήδη σου αντίθετος και μας εμποδίζει. Να εφαρμόζεται το μη γνώτο η αριστερά σου, τι η δεξιά σου. Όταν το θέλεις, όταν εκβιάζεις το θείον, δεν έρχεται. Θα έλθει εν ημέρα ιού Προσδοκάς και εν ώρα ιού Γινώσκης. Εδώ υπάρχει μυστήριο. Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω, όπως μου συνέβη και στην ΠΑΤ μου. Όταν χάνετε την Θεία Χάρη, να μην κάνετε τίποτα. Να συνεχίζετε τη ζωή σας και τον αγώνα σας απλά, απαλά, ώσπου χωρίς αγωνία να έλθει πάλι η αγάπη και ο έρωτας και η λαχτάρα στον Χριστό και τότε όλα πάνε καλά και τότε η χάρη σας γεμίζει και χαιρόσαστε. Ένα μυστικό είναι οι ακολουθίες, να επιδίδεστε σε αυτές και η χάρη του Θεού μυστικά θα έλθει. Να προσεύχεστε στον Θεό με ανοιχτά τα χέρια. Αυτό είναι το μυστικό των Αγίων. Μόλις άνοιγαν τα χέρια τους, τους επεσκέπτεται το η Θεία Χάρης οι πατέρες της Εκκλησίας χρησιμοποιούν ως πιο αποτελεσματική τη μονολόγηση στη ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Το κλειδί για την πνευματική ζωή είναι η ευχή. Την ευχή δεν μπορεί κανείς να τη διδάξει ούτε τα βιβλία, ούτε ο γέροντας, ούτε κανείς. Ο μόνος διδάσκαλος είναι η Θεία Χάρης. Αν σας πω ότι το μέλι είναι γλυκό, είναι ρευστό, είναι έτσι και έτσι, δεν θα καταλαβαίνετε αν δεν το γευθείτε. Το ίδιο και στην προσευχή, αν σας πω είναι έτσι, νιώθεις έτσι και λοιπά, δεν θα καταλάβετε, ούτε θα προσευχηθείτε ή μη εν Πνεύματι. Μόνο το Πνεύμα του Άγιον, μόνο η χάρις του Θεού μπορεί να εμπνεύσει την ευχή. Δεν είναι δύσκολο να πείτε την ευχή, αλλά δεν μπορείτε να την πείτε σωστά, γιατί κλωτσάει ο παλαιός εαυτό σας. Αν δεν μπείτε στην ατμόσφαιρα της χάριτος, δεν θα μπορέσετε να κάνετε την ευχή. Μόλις ακούσετε προσβλητικό λόγο, λυπάστε και μόλις σας πούν καλό λόγο, χαίρεστε και λάμπετε. Μα αυτό δείχνεται ότι δεν είστε έτοιμοι, δεν έχετε τις προϋποθέσεις για να έλθει η Θεία Χάρης πρέπει να αποκτήσετε τις προϋποθέσεις, την αγάπη και την ταπείνωση, διαφορετικά δημιουργείται αντίδραση. Για να μπείτε σε αυτή τη φόρμα θα ξεκινήσετε από την υπακοή. Πρέπει πρώτα να δοθείτε στην υπακοή για να έλθει η ταπείνωση. Βλέποντας την ταπείνωση ο Κύριος στέλνει τη Θεία Χάρη και έπειτα έρχεται μόνη αβίαστα η προσευχή. Αν δεν κάνετε υπακοή και δεν έχετε ταπείνωση, η ευχή δεν έρχεται και υπάρχει και φόβος πλάνης. Να ετοιμάζεστε σιγά σιγά, απαλά απαλά και να κάνετε την ευχή μέσα στο νου. Ό,τι είναι στο νου είναι και στην καρδιά. Μόνο με τη Θεία Χάρη μπορείς να προσευχηθείς. Καμία προσευχή δεν μπορεί να γίνει χωρίς την Θεία Χάρη. Θυμηθείτε τη Σοφία Σιράχ. «Εν γάρ Σοφία ρυθίσεται ένος και Κύριος ευωδώσει αυτή, Δηλαδή μόνον αυτός που κατέχει την Θεία Σοφία μπορεί να δοξολογήσει καθώς πρέπει τον Θεό. Και ο Κύριος μόνο διδιχάρει προς τούτο. Όταν έλθει η χάρις, όταν έλθει η αγάπη, λέει στο όνομα Χριστός και γεμίζει ο νους, γεμίζει η καρδιά. Η αγάπη αυτή, η λαχτάρα αυτή έχει και βαθμούς όταν ζεις αυτή την αγάπη επιθυμείς να αποκτήσεις τα πνευματικά όταν είσαι ξύπνιος αλλά τα ίδια βλέπεις και στα όνειρα. Τα πάντα να τα κάνεις μέσα στην αγάπη, να κινείσαι μέσα στην αγάπη, από αγάπη στον Θεό να κάνεις τον κόπο, τον κάθε κόπο. Να αισθάνεσαι αγάπη, ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, χωρίς να έχεις τον νου σου να επιτύχεις κάτι. Αξία έχει να λέει την ευχή με τρυφερότητα ψυχής, με αγάπη, με λαχτάρα και τότε δεν θα σου φαίνεται κουραστική. Όπως όταν λες «μητέρα μου, πατέρα μου» και νιώθεις πλήρη ανάπαυση. Όχι λοιπόν βία για να αποκτήσεις την ευχή, όχι θα αγωνιστώ για να αποκτήσω την ευχή και να κερδίσω τον Παράδεισο να μη σκέπτεσαι ότι στον ουρανό θα λάβεις εκατονταπλασίωνα, να λες την ευχή χωρίς υπολογισμούς, χωρίς στεροβουλίες, όχι για να κερδίσεις κάτι. Και αν κάνεις χίλιες μετάνοιες για να μπει στον παράδεισο, δεν έχει αξία. Να το κάνεις από αγάπη και αν ο Θεός θέλει να σε βάλει στην κόλαση ό,τι θέλει ας κάνει. Αυτό σημαίνει ανιδιοτέλεια. Δεν έχει αξία να κάνεις 100 μετάνοιες και να μην νιώθεις τίποτα. Ας κάνεις 20 μόνο ή 15, αλλά να γίνονται με συνέστηση και αγάπη στον Κύριο και με συμμόρφωση στις θείες εντολές Του. Έτσι σιγά σιγά φεύγουν τα πάθη, υποχωρούν οι αμαρτίες και απαλά απαλά χωρίς να σφιγγόμαστε μπαίνουμε στην προσευχή. Αμα είσαι άδειος που σημαίνει ότι δεν έχεις αγάπη και μετάνιες και προσευχή να κάνεις, τίποτα δεν κάνεις. Και όταν για οποιονδήποτε λόγο έρχεσαι σε κατάνοιξη να μην χάνεις την ευκαιρία να λέεις την ευχή και έτσι σιγά σιγά σου γίνεται βίωμα. Όταν προχωρήσεις δεν είναι η σκέψη της ευχής που ακούγεται στο νου αλλά είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι που το αισθάνεσαι μέσα σου αλλά χωρίς εσύ να κάνεις προσπάθεια. Αυτό το κάτι είναι η Θεία Χάρις που σου χαρίζει ο Χριστός. Η κατάνοιξη είναι πάθος ιερό, υποφέρεις χωρίς να σφίγγεσαι. Εγώ όλα, όλα τα εξηγώ με την Αγία Γραφή. Αλείς των στρατιωτών λόχοι αυτού την πλευράν ένοιξε και ευθέως εξήλθεν αίμα και είδωρ και με το βέλος, με τη λόχη, και έκανε πληγή. Αυτή τη ρίζα έχει η λέξη κατάνοιξη, από το ρήμα νίτο, κατανίτο. Ακούστε με, κατανίτο με μαχαίρι σημαίνει πληγόμουν πολλές φορές. Κι όταν πρόκειται για την ψυχή, το κατανίτο με σημαίνει ότι καταπληγώνομαι από την αγάπη του Θεού. Κατά τη τρόσκο, τι πάει να πει. Τέτρο με της εις αγάπης εγώ. «Όρκησα εμάς, θηγατέρες Ιερουσαλήμ, εν τες δυνάμεση και εν τες ισχύσηση του αγρού». «Εάν έβρετε τον αδελφιδόν μου, τι απαγγείλειτε αυτό, ότι τετρωμένη αγάπης εγώ ημί». Δηλαδή λέει η νύμφη που ψάχνει να έβρε τον νυμφίο Χριστό. «Είμαι πληγωμένη απ' την αγάπη μου γι' αυτόν, πώς να τον ξεχάσω, πώς να ζήσω δίχως αυτόν, υποφέρω βαθιά όταν εκείνος είναι μακριά». Άρα κατάνοιξη είναι ένας βαθύς πόνος, πάθος, ιερό. Ας πάρουμε μία εικόνα από τα ανθρώπινα. Ο ερωμένος δεν μπορεί να ζήσει μακριά από το αγαπόμενο πρόσωπο, ούτε χρειάζεται να φέρει το πρόσωπο από το νου στην καρδιά. Αλλά μόλις δει την ερωμένη, σκυρτάει η καρδιά του. Όταν είναι μακριά και την σκέπτεται, πάλι σκυρτάει η καρδιά του. Δεν χρειάζεται να κάνει καμία προσπάθεια έτσι και με τον Χριστό. Αλλά βέβαια εκεί είναι όλα θεία, θείο έρο, θεία αγάπη, όχι σαρκική. Είναι ήρεμη αλλά και πιο έντονη, πιο βαθιά. Και όπως τη φυσική αγάπη όταν δεν βλέπεις το αγαπόμενο πρόσωπο υποφέρεις, έτσι υποφέρεις και εδώ. Αλλά και όπως όταν είσαι κοντά στο αγαπόμενο πρόσωπο υποφέρεις από αγάπη και δακρύζεις, έτσι και εδώ υποφέρεις από αγάπη και χωρίς να το καταλάβεις αναλύεσαι σε δάκρυα αγάπης κατανήξεως χαράς. Αυτό είναι κατάνοιξη. Δεν είναι όμως πάντα τα δάκρυα για ένδειξη. Αυτά είναι συχνά γυναικεία δυναμία. Η νοερά προσευχή γίνεται μόνο από εκείνον που έχει αποσπάσει την χάρη του Θεού. Δεν πρέπει να γίνεται με τη σκέψη να τη μάθω, να την καταφέρω, να τη φτάσω γιατί μπορεί να οδηγηθούμε στον εγωισμό και στην υπερηφάνεια. Χρειάζεται πείρα, λαχτάρα, αλλά και σύνεση, προσοχή και φρόνηση για να είναι η προσευχή καθαρή και θεάρεστη. Ένας λογισμός είμαι προχωρημένος τα χαλάει όλα. Τι να υπερηφανευθούμε, δεν έχουμε τίποτα δικό μας, αυτά τα θέματα είναι λεπτά». Να προσεύχεστε χωρίς να σχηματίζετε στο νου σας εικόνες. Να μην φαντάζεστε τον Χριστό. Οι πατέρες ετώνιζαν το ανικόνιστον στην προσευχή. Με την εικόνα υπάρχει το ευόλιστον, διότι ενδέχεται στην εικόνα να παρεμβληθεί άλλη εικόνα. Ενδέχεται και ο πονηρός να κάνει παρεμβολές και να χάσουμε την χάρη η ευχή να γίνεται μέσα μας με το νου και όχι με τα χείλη, για να μην δημιουργείται διάσπαση και ο νους να πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Με έναν απαλό τρόπο εμείς να βάλουμε στο νου μας τον Χριστό, λέγοντας απαλά, απαλά, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Να μην σκέπτεστε τίποτα παρά μόνο τα λόγια «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Τίποτα άλλο, τίποτα, ήρεμα με τα μάτια ανοιχτά για να μην κινδυνεύετε από φαντασίες και πλάνες με προσοχή και αφοσίωση να στρέφεστε στον Χριστό, να λέτε την ευχή με τρόπο απαλό και όχι συνέχεια, αλλά όταν υπάρχει διάθεση και ατμόσφαιρα κατανήξιος η οποία είναι δώρο της θεία Χάριτος. Χωρίς την χάρη αυτοϋπνοτίζεσαι και μπορεί να πέσεις σε φώτα και πλάνη και παράκρουση να μην γίνεται η ευχή αγκάρια. Η πίεση μπορεί να φέρει μία αντίδραση μέσα μας, να κάνει κακό. Έχουν αρρωστήσει πολύ με την ευχή γιατί την έκαναν με πίεση. Κάτι γίνεται βέβαια και όταν το κάνεις αγκάρια, αλλά δεν είναι υγιές. Ούτε να χρησιμοποιείτε τεχνητούς τρόπους. Δεν χρειάζεται ούτε μικρό ούτε σκύψιμο της κεφαλής, ούτε κλείσιμο των ματιών. Λένε πολλοί. Κάτσε σε ένα μικρό σκαμνάκι, σκύψε και στύψου και συγκεντρώσου. Αλλά πού, δοκιμάστε να δείτε. Δεν είναι ανάγκη να συγκεντρωθείτε ιδιαίτερα για να πείτε την ευχή. Δεν χρειάζεται καμία προσπάθεια όταν έχεις θείο έρωτα. Όπου βρίσκεστε, σε σκαμνί, σε καρέκλα, σε αυτοκίνητο, παντού, στο δρόμο, στο σχολείο, στο γραφείο, στη δουλειά μπορείτε να λέτε την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, απαλά, χωρίς πίεση, χωρίς σφίξιμο, να μην δένεστε με τον τόπο, το παν είναι ο έρωτας τον Χριστό. Άμα η ψυχή σας επαναλαμβάνει με λατρεία, με πόθο τις πέντε λέξεις «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», δεν χορταίνει, είναι λέξεις αχόρταστες, σ' όλη σας τη ζωή να τις λέτε, κρύβουν τόσου χυμούς. Ακούστε να σας πω και κάτι που μου συνέβη και πριν από λίγες μέρες. Είχε έλθει εδώ από το Άγιο Νόρο ένας μοναχός που ασχολείται με την νοερά προσευχή. Μου λέει «Λοιπόν, πώς κάνεις την ευχή» κάθεσαι σε χαμηλό σκαμνάκι, σκύβεις το κεφάλι σου και συγκεντρώνεσαι. Όχι, με στο νου μου λέω το Κύριε Ιησού Χριστέ, καθαρά και προσέχω τις λέξεις. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, Κύριε Ιησού, έτσι το κάνω, με στο νου μου και προσέχω μόνο τις λέξεις. Γέροντα, δεν τα λέεις καλά, πολύ πλανεμένα τα λέεις. Πρέπει ο νους να είναι μέσα στην καρδιά. Γι' αυτό λέγεται καρδιακή προσευχή. Να σου πω και κάτι άλλο. Μερικές φορές που τυχαίνουμε να έχουμε κανέναν πειρασμό, έβαζα στο νου μου την εικόνα του Χριστού του Εσταυρωμένου με καρφωμένα τα χέρια και τα πόδια να στάζουν αίμα, με το αγκάνθινο στεφάνι να του τρυπάει το μέτωπο και εγώ γονατισμένο στα πόδια του του έλεγα «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» και δεν έβαζε στο νου στην καρδιά. Όχι, του λέω. Έχεις πλάνη, μου λέει. Πρέπει ο νους να είναι στην καρδιά, γι' αυτό και λέγεται καρδιακή προσευχή. Πλάνη. Επήγε να φύγει. Γέροντα, του λέω, άκου να σου πω. Εκεί όπου λέω την ευχή στο νου μου, καμιά φορά η χαρά μου δυναμώνει και όταν δυναμώσει η χαρά μου λέγοντας το Κύριε Ιησού Χριστέ, αισθάνομαι το νου μου να σκυρτάει μαζί με την καρδιά, δηλαδή αισθάνομαι το νου μου να πέφτει στην καρδιά και εκεί νιώθω όλη αυτή τη χαρά λέγοντας την ευχή. Αρχίζω νοερά και μετά πηγαίνει μόνο στο νους μου όταν έλθει η χαρά. «Α, έτσι αυτό είναι» μου λέει με συγχωρεί που είπα πλάνη. Ο νους είναι που σκέπτεται, η καρδιά δεν σκέπτεται. Το νου να έχετε στον Θεό και η καρδιά σκυρτάει από χαρά αυθόρμητα, Κατανήσετε. Για να έλθει ο Χριστός στην καρδιά πρέπει να τον αγαπήσετε. Για να τον αγαπήσετε πρέπει να σας αγαπήσει πρώτα εκείνος. Πρέπει πρώτα ο Θεός να σας γνωρίσει και μετά εσείς θα εγγύψει και αυτός αν εσείς πρώτα του το ζητήσετε. Για να σας αγαπήσει πρέπει να είστε άξιοι. Για να είστε άξιοι πρέπει να κάνετε προετοιμασία. Πρώτα απ' όλα μακριά η ιδιοτέλεια. Η προσευχή πρέπει να είναι ανιδιοτελής. Όλα να γίνονται μυστικά, ανιδιοτελώς δηλαδή να μην σκέπτεστε πως αν συγκεντρωθείτε με το νου η χάρη θα έλθει και στην καρδιά και θα έχετε και σκύρτημα. Να μην προσεύχεστε με αυτόν τον υπολογισμό αλλά με απλότητα και ταπείνωση. Να αποβλέπετε πάντοτε στη δόξα του Θεού. Τι σας είπα για τα ειδώνη. Εκείνο ψάλι χωρίς να το βλέπει κανείς. Έτσι να είστε. Αν να δίδεστε στη λατρεία του Θεού μυστικά. Προσέχετε όμως, όπως είπαμε, μη γνώτο η αριστερά σου τι πει η δεξιά σου. Να μην παίρνει η είδηση ο κακός εαυτός, να ζείτε τον παράδεισο και να μην το γνωρίζει ο κακός εαυτός σας και το φθονίσει. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και ο φθόνος του αντιθέτου. Προετοιμασία είναι ακόμη να μάθετε να τηρείτε τις εντολές του Θεού, να διώχνετε τα πάθη, κατάκριση, θυμό κλπ. με έναν τρόπο μαλακό δηλαδή να μην χτυπάτε απευθεία το κακό, αλλά περιφρονώντας το πάθος σας να στρέφεστε με αγάπη προς το Θεό, να ασχολείστε με τους ύμνους, τα τροπάρια των Αγίων, των μαρτύρων και τους ψαλμούς του Δαβίδ, να μελετάτε την Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας. Με αυτόν τον τρόπο η ψυχή σας θα απαλύνεται, θα αγιάζεται, θα θεούτε, θα είναι έτοιμη να ακούσει του Θεού τα μηνύματα». Σιγά σιγά θα σας επισκέπτεται η χάρις, θα μπαίνετε με στη χαρά, θα αρχίσετε να ζείτε στην ειρήνη, οπότε μετά θα γίνετε πιο δυνατοί με τη Θεία Χάρη. Δεν θα θυμώνετε, δεν θα εκνευρίζεστε, δεν θα παρεξηγείτε, δεν θα κατακρίνετε, θα τους δέχεστε όλους με αγάπη. Θα έχετε εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη ο ουκασχημονεί, που χέρι επί τη αδικία, δε τη αληθεία, πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Η ευχή καθαρίζει τη ψυχή και κρατάει το νου. Το τελειότερο έργο γίνεται στάδιτα της ψυχής του ανθρώπου, που είναι κλεισμένα ερμητικά, γνωστά μόνο στον Θεό. Έτσι βλέπουμε κάτι το συγκλονιστικό, ανθρώπους που μεταβάλλονται σε παιδιά του Θεού, αν και έφτασαν στα βάθη της αυτοκαταστροφής τους. Κι εγώ καημένο σαράβαλο είμαι, αυτή την προσπάθεια κάνω. Δεν αναλύομαι σε προσευχές έτσι φανερά, αλλά μυστικά προσεύχομαι. Καταλάβατε, έρχεται η χάρη του Θεού και επισκιάζει και εσάς. Δίδει μια δροσιά, μια χάρη και σε εσάς, που μένουμε μαζί, που τρώμε μαζί, που συζητούμε, που προσευχόμαστε, που αναστρεφόμαστε απλά. Καταλάβατε, μόνο ένας απερίσκεπτος, ένας χοντρός που δεν μπόρεσε η προσευχή να το συγκινήσει με νηξένος ως προς την χάρη. Να προσεύχεστε, να σας φανερώσει ο Θεός τα άδειλα. Είναι πολλά που δεν τα ξέρουμε, να λέτε στον Χριστό ότι θέλεις εσύ, ότι θέλει η αγάπη σου, Κύριε, εκείνος θα σας οδηγήσει σε αυτό να ταινίζετε. Για να ασχοληθείτε με την νοερά προσευχή αποκλειστικά, πρέπει να έχετε την καθοδήγηση του πνευματικού. Η νοερά προσευχή δεν γίνεται χωρίς πνευματικό οδηγό. Υπάρχει κίνδυνο η ψυχή να παραπλανηθεί, θέλει προσοχή. Εκείνος θα σας διδάξει να μπείτε στη σειρά για την ευχή, γιατί αν δεν μπείτε στη σειρά, Υπάρχει φόβος να δείτε το φως το αντίθετο, να ζείτε στην πλάνη και να σκοτιστείτε, οπότε τότε αγριεύει κανείς, αλλάζει το ύφος του κλπ. Αυτό είναι ο διχασμός της προσωπικότητος. Είδατε πώς δημιουργείται η πλάνη. Αν όμως προχωρείτε στην ευχή με τις συμβουλές του γέροντα, θα δείτε το αληθινόν φως. Πρέπει ο πνευματικός να είναι έμπειρος στην νοερά προσευχή. Δεν μπορεί αν προσεύχεται έτσι μηχανικά και δεν έχει αισθανθεί την προσευχή με την χάρη του Θεού να πει στον άλλο πώς να προσεύχεται. Θα το πει βέβαια όπως το έχει διαβάσει στα βιβλία και όπως το λένε οι πατέρες. Ολόκληρα βιβλία έχουν γραφεί που ομιλούν περί προσευχής και τόσοι τα διαβάζουν και κανείς δεν ξέρει να προσευχηθεί. Θα πεις «Τα διαβάζομαι, μαθαίνομαι τον τρόπο, προετοιμαζόμαστε, και ο Θεός ευλογεί και μας στέλνει τη χάρη Του και τα καταλαβαίνουμε. Ναι, αλλά είναι μυστήριο, μυστήριο η προσευχή και προπάντων η νοερά προσευχή. Φοβερή πλάνη μπορεί να δημιουργηθεί με την νοερά προσευχή. Τις άλλες τις προσευχές τις κάνουμε κάπως με το μυαλό μας. Απλά τις λέμε και τις ακούνε τα αυτιά μας. Έχουν άλλο τρόπο. Αλλά η νοερά προσευχή είναι το κάτι άλλο κάτι άλλο που αν σε αυτό το νερό αναφεθεί η έφεση όχι από τον καλό εαυτό σου αλλά από τον άλλο, τον εγωιστή, οπωσδήποτε θα αρχίσεις να βλέπεις τα φώτα, όχι το φως του Χριστού, οπωσδήποτε θα αρχίσεις να αισθάνεσαι μία ψευτοχαρά, αλλά έξω στη ζωή σου, στις συναναστροφές σου θα είσαι πιο άγριος και πιο θυμώδης και πιο οργύλος και πιο αγχώδης. Ενά λοιπόν το γνώρισμα του πλανεμένου. Ο πλανεμένος δεν δέχεται την πλάνη του. Είναι φανατισμένος και κάνει κακό. Όπως συμβαίνει με τους ζηλωτέ, Αλλά με ζήλο ούκατε επίγνωση. Ακούστε ένα παράδειγμα. Ο γέροντας, ο Άγιος Μακάριος, θα πήγαινε σε κάποια πανήγυρη με τον υποτακτικό του. Ο υποτακτικός πήγαινε μπροστά. Ήταν ακόμη αρχάριος και είχε το ζήλο τον αρχαρίτικο. Λοιπόν εκεί που πήγαινε συναντάει έναν ειδωλολάτρη η ιερέα των ιδόλων. Του κακομίλησε, του είπε «Πού πάει πλανεμένε». Τότε εκείνο θύμωσε και τον έδιρε και τον άφησε σχεδόν ανέσθητο. Έπειτα από κάμποση ώρα συναντάει τον γέροντα. Ο αβάς μακάριος, θεοφόρος όπως ήταν, καθώς τον είδε έτσι ταραγμένο, του λέει «Άνθρωπε του Θεού, πού πάεις» Αυτός μόλις άκουσε αυτά τα λόγια, μαλάκωσε, κοντοστάθηκε και του λέει «Ο λόγος σου με γλύκανε». «Ναι», του λέει ο πατήρ Μακάριος, «σε βλέπω που τρέχεις, μόνο που δεν ξέρεις που τρέχεις». «Αλλά τα είπε με έναν ταπεινό και αδελφικό τρόπο αγάπης», λέει ο ειδωλολάτρης. «Τα λόγια σου όταν ομιλείς μου ανοίγουν την καρδιά, ενώ ένας άλλος εδώ πριν λίγο μου είπε τα αντίθετα και τον ξυλοφόρτωσα». Του μίλησε τόσο ωραία ο Άγιος Μακάριος που σιγά σιγά άλλαξε αυτό στην πίστη του, έγινε και μοναχός και σώθηκε. Με τον καλό τρόπο μετέδωσε το πνεύμα το καλό, μετέδωσε την άκτιστο ενέργεια και μπήκε στην ψυχή του η Ενώ ο άλλος ο υποτακτικός μετέδωσε το πνεύμα το θυμόδε του ταραχώδες από αυτό που είχε μέσα του. Είδατε τι θα πει πλάνη, όταν έχεις γέροντα δεν διατρέχεις τον κίνδυνο της πλάνης. Όταν έχεις γέροντα καλό, θεοφόρο, μαθαίνεις τα μυστικά της προσευχής. Συμπροσεύχεσαι με τον γέροντα και σιγά σιγά αρχίζεις να μπαίνεις στην πνευματική ζωή και να μαθαίνεις πώς προσεύχεται ο γέροντας. Εκείνος δεν μπορεί να σου πει κάνε έτσι κι έτσι. Ό,τι δεις από εκείνον κάνε το κι εσύ. Πηγαίνει στο γέροντα, σου λέγει για την νοερά προσευχή. Πρέπει να γνωρίζεις ότι αν δεν τη ζει ο ίδιος, τίποτα δεν θα κάνει. Όταν όμως την έχει ζήσει την νοερά προσευχή και τη ζει, υπάρχει ένα μυστήριο. Το μυστήριο είναι ότι τα λόγια τα ακούει ο διδασκόμενος, αλλά βλέπει και τον τρόπο πώς η καρδιά του ανοίγει και πώς μιλάει με τον Θεό νοερός. Τον βλέπει η ψυχούλα του, όχι μόνον, αλλά επικοινωνεί ψυχή με ψυχή και αισθάνεται η μία ψυχή την άλλη. Νιώθει πώς δημιουργείται η φόρμα, πώς δημιουργείται η κατάσταση σε αυτή δια της Θείας Χάριτος. Δεν είναι απλό πράγμα. Αυτό είναι η διδασκαλία, διότι λέμε ότι προσευχή δεν διδάσκεται, αλλά όντω διδάσκεται, όταν ζήσεις κοντά σε κάποιον ο οποίος όντω προσεύχεται. Όταν πάρεις και διαβάσεις ένα βιβλίο περί προσευχής, ίσως δεν καταλάβεις τίποτα. Όταν όμως έχεις τον γέροντα κοντά σου που προσεύχεται, ό,τι σου πει για την προσευχή, τα καταλαβαίνεις, τα ενστερνίζεσαι, μπαίνεις μέσα στην προσευχή, προσεύχεσαι και εσύ χωρίς να το καταλάβεις, επικοινωνείς δεν είναι το βιβλίο, δεν είναι η γνώση, είναι το αίσθημα, είναι ο τρόπος, είναι το άνοιγμα, είναι το αγκάλιασμα. Μήπως και αυτό που γίνεται και σας μιλάω δεν είναι και αυτό μία προσευχή. Επειδή τα λέγω από την καρδιά μου και νιώθω με αυτό το σκύρτημα και αυτή τη λακτάρα. αν δεν είναι έτσι πώς εξηγείται που έχουμε τόση λακτάρα. Να αγαπήσουμε τον Χριστό, τότε από μέσα μας θα βγαίνει με λαχτάρα, με θέρμη, με θείο έρωτα το όνομα του Χριστού. Θα φωνάζουμε το όνομά του μυστικά, αλάλητα, να στεκόμαστε απέναντι στο Θεό με λατρεία, ταπεινά πάνω στα χνάρια του Χριστού. Να μας ελευθερώσει ο Χριστός από κάθε πτυχή του παλαιού μας ανθρώπου, να παρακαλούμε να μας έλθουν δάκρυα πριν την προσευχή. Αλλά προσοχή, μη γνώτο η αριστερά σου τι πει η δεξιά σου. Να προσεύχεσθε με συντριβή ή με άξιος να μου δώσεις τέτοια χάρη Χριστέ μου και τότε τα δάκρυα αυτά γίνονται δάκρυα ευγνωμοσύνης. Συγκινούμε, δεν έκανα το θέλημα του Θεού, αλλά ζητώ το έλεος Του. Να προσεύχεσθε στον Θεό με λαχτάρα και αγάπη, μέσα σε ηρεμία, με πραότητα, μαλακά, χωρίς εκβιασμό. Και όταν λέτε την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με», να τη λέτε αργά, ταπεινά, απαλά, με θείο έρωτα. Με γλυκύτητα να λέτε το όνομα του Χριστού, να λέτε μία-μία τις λέξεις «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». Απαλά, τρυφερά, αγαπητικά, σιωπηλά, μυστικά, νοερά, αλλά και με έξαρση, με λαχτάρα, με έρωτα, δίχως ένταση, βία ή απρεπή εμφάνιση, χωρίς φυξίματα και σπροξίματα. Πώς εκφράζεται η μάνα που αγαπάει το παιδί της. Παιδάκι μου, κορούλα μου, Παναγιωτάκι μου, Χριστάκι μου, με λαχτάρα, λαχτάρα, αυτό είναι όλο το μυστικό. Εδώ μιλάει η καρδιά, παιδάκι μου, ψυχή μου, κύριε μου, Ιησού μου, Ιησού μου, Ιησού μου, αυτό που έχεις στην καρδιά σου, στο νου σου, αυτό εκφράζεις εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύης σου και εξ όλης της διανύας σου. Κάποιες φορές καλό είναι να λέτε δυνατά το Κύριε Ιησού Χριστέ λεισόν με, για να τα ακούνε και οι αισθήσει να ακούει και το αυτή. Είμαστε ψυχή και σώμα και υπάρχει αλληλεπίδραση. Όταν όμως ερωτευθείς τον Χριστό, προτιμάει τη σιωπή και την νοερά προσευχή, τότε πάβουν τα λόγια. Είναι η εσωτερική σιωπή, η σιγή που προηγείται, συνοδεύει και ακολουθεί τη Θεία Επίσκεψη, τη Θεία Ένωση και σύγκραση της ψυχής με το θείο. Όταν βρεθείς σε αυτή την κατάσταση, δεν χρειάζονται λόγια. Αυτό είναι κάτι που το ζεί, κάτι που δεν εξηγείται μόνο αυτός που τη ζει αυτή την κατάσταση την καταλαβαίνει. Το αίσθημα της αγάπης σε πλημμυρίζει, σε ενώνει με τον Χριστό. Γεμίζεις από χαρά και αγαλίαση που δείχνει ότι έχεις μέσα σου τη Θεία Αγάπη, την τελεία αγάπη. Η Θεία Αγάπη είναι ανιδιοτελής, απλή, αληθινή. Ο τελειότερος τρόπος προσευχής είναι ο σιωπηλός, η σιγή σιγησά το πάσα σάρξ βρωτία. Εκεί γίνεται η θέωση, με στη σιγή, στη σιωπή, στο μυστήριο. Εκεί γίνεται η πιο αληθινή λατρεία. Για να το ζήσετε όμως αυτό πρέπει να φτάσετε σε μέτρα. Τότε τα λόγια υποχωρούν. Θυμηθείτε, σιγησά το πάσα σάρξ βρωτία. Αυτός ο τρόπος της σιγής είναι ο πιο τέλειος. Έτσι θεούσε, μπαίνει στα μυστήρια του Θεού. Δεν πρέπει εμείς να μιλάμε πολύ, να αφήνουμε να μιλάει χάρις. Έλεγα το Κύριε Ιησού Χριστέ λεϊσόν με και νέοι ορίζοντες άνοιγαν. Δάκρυα χαράς και φροσύνης κυλούσαν από τα μάτια μου για την αγάπη και τη σταυρική θυσία του Χριστού. Λαχτάρα, εδώ κρύβεται το μεγαλείο, ο παράδεισος επειδή αγαπάει τον Χριστό, λέει τα λόγια αυτά, αυτές τις πέντε λέξεις λαχταριστά, με καρδιά. Και σιγά σιγά τα λόγια χάνονται. Είναι τόσο γεμάτη η καρδιά που αρκεί να πεις μία λέξη «Η «Ιησού μου» και τέλος καμία λέξη. Η αγάπη εκφράζεται καλύτερα χωρίς λόγια. Όταν μία ψυχή όντως ερωτευτεί τον Κύριο, προτιμά τη σιωπή και την νοερά προσευχή. Η πλημμύρα της θεία Αγάπης γεμίζει την ψυχή από χαρά και αγαλίαση. Αυτή η ψυχή προηγουμένως είχε διαπρέψει στο ψαλτήρι, στην παρακλητική, στα μηνέα κλπ. Τώρα έπαυσαν τα λόγια, βιώνει μέσα της βαθιά τη θεία ταπείνωση. Έχει εγκύψει ο Χριστός μέσα της και αισθάνεται τη θεία φωνή είναι μέσα στον κόσμο και εκτός του κόσμου, μέσα στον παράδεισο, δηλαδή στην εκκλησία, στον άκτιστο παράδεισο. Λέει ο Ιγνάτιος Μπριαντζιανίνοφ, «Πολύ επιθυμητή είναι η προσευχή της καρδιάς, πολύ επιθυμητή η σιωπή της καρδιάς, πολύ επιθυμητό είναι να ζούμε στην πιο απομονωμένη έρημο, γιατί αυτές οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την προσευχή της καρδιάς και τη σιωπή της καρδιάς» η σιωπή της καρδιάς είναι να μη σε αποσπάει τίποτα, να ζεις μόνος μόνο Θεό. Ο Θεός είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Προσπαθώ να πετάξω με στάπυρο, με στάστρα. Ο νους μου πελαγώνει μες το μεγαλείο της παντοδυναμίας του Θεού. Αναλογιζόμενος στις αποστάσεις των εκατομμυρίων ετών φωτός τον παντοδύναμο Θεό, τον αισθάνομαι ενώπιό μου και ανοίγω τα χέρια και ανοίγω την ψυχή μου να ενωθώ μαζί Του, να μεταλάβω τη θεότητος. Σημασία στην προσευχή έχει όχι η χρονική διάρκεια, αλλά η ένταση. Να προσεύχεστε έστω και πέντε λεπτά, αλλά δοσμένα στον Θεό με αγάπη και λαχτάρα. Μπορεί ένα μία νύχτα ολόκληρη να προσεύχεται και ο άλλο μονάχα πέντε λεπτά και αυτή η προσευχή των πέντε λεπτών να είναι ανώτερη. Μυστήριο είναι αυτό βέβαια, αλλά έτσι είναι. Ακούστε με παιδιά μου να σα πω ένα παράδειγμα. Ένα μοναχό βάδιζε στην έρημο και εκεί απάντησε έναν άλλο μοναχό. Χαιρετίστηκαν. Από πού έρχεσαι, του λέει. Από το τάδε χωριό. Πώ περνάτε εκεί πέρα, Έχομαι φοβερή ανομβρία. Έχομαι στενοχώρια. Ε, και τι κάνατε. Προσευχηθήκατε. Ναι. Έβρεξε. Δεν έβρεξε. Φαίνεται, λέει, δεν θα προσευχηθήκατε εκτενώς. Ας κάνουμε και μια προσευχούλα εδώ στον Θεό να βοηθήσει. Και όπως ήταν εκεί, άρχισαν να προσεύχονται. Αμέσως ήλθε ένα μικρό σύννεφο που μεγάλωσε, μαύρισε, κατέβηκε κάτω και να, έριξε πολύ βροχή. Τι έγινε εδώ, έγινε εκτενής προσευχή. Λίγη προσευχή εκάνανε και έβρεξε, αλλά σημασία είχε η ένταση. Εμπόνος και εντόνος που λέει ο Άγιος Μακάριος. Ο Άγιος Μακάριος προσευχόταν εκτενώς εξ όλης ψυχής και εξ όλης καρδίας και εξ όλης διανοίας. Είχε δοθεί ψυχήτε και, και σώμα της στη λατρεία μπορεί έτσι να σήκωνε το χέρι του και να έμενε ξερό από την υπερένταση. Το ίδιο και αυτός που κάνει μία κατάρα και σηκώνει το χέρι εναντίον κάποιου μπορεί να μεταδώσει το κακό. Κάποιος μου είπε «Θέλω με να μας κάνεις προσευχή». Του απάντησα «Θα προσευχηθώ με την καρδιά μου, με ταπείνωση στον Κύριο, θα προσευχηθώ συνετός». Λέει «Τι θα πει συνετός» δηλαδή προσευχή ευχή ενσυνείδητη με συγκεντρωμένο το νου. Να, μια φορά είχε μαζευθεί κόσμος σε μια πλατεία και ζητούσαν τον προφήτη Δαβίδ να τους μιλήσει γιατί είχε συμβεί κάποιο γεγονός σπουδαίο και όλος ο κόσμος εφώναζε. Και βγήκε ο προφήτης και τους λέγει «Ψάλατε το Θεό ημών, ψάλατε, ψάλατε το βασιλεί ημών, ψάλατε, ότι βασιλεύς πάσης της γης ο Θεός» ψάλατε συνεχώς, ευχαριστήθηκε και μου είπε, «Πού βρίσκεται στην Αγία Γραφή, να πάω να το βρω, ποιος ψαλμός είναι». Νομίζω του λέω ότι αρχίζει έτσι, πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρα, αλλά αλλάξατε το Θεό εν φωνή Όλα τα προβλήματά μας, τα υλικά, τα σωματικά, τα πάντα, να τα αναθέτουμε στον Θεό όπως λέμε στην Θεία Λειτουργία και πάσαν τη ζωή νημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Όλη τη ζωή μας σε Σένα Κύριε αφήνομαι. Ό,τι θέλεις εσύ γεννηθεί το το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Ο άνθρωπος του Χριστού όλα τα κάνει προσευχή και τη δυσκολία και τη θλίψη της κάνει προσευχή. Ό,τι και να του τύχει αμέσως αρχίζει Κύριε Ιησού Χριστέ, η προσευχή ωφελεί σε όλα και στα πιο απλά. Για παράδειγμα πάσχεις από αϊπνία, να μην σκέπτεσαι τον ύπνο, να σηκώνεσαι, να βγαίνει έξω και να έρχεσαι πάλι μέσα στο δωμάτιο, να πέφτεις στο κρεβάτι σαν για πρώτη φορά, χωρίς να σκέπτεσαι αν θα κοιμηθεί ή όχι, να συγκεντρώνεσαι, να λες τη δοξολογία και μετά τρεις φορές το Κύριε Ιησού Χριστέ και έτσι θα έρχεται ο ύπνος όλα με την προσευχή τακτοποιούνται. Αλλά πρέπει να έχεις αγάπη, φλόγα στην προσευχή. Να μην έχεις άγχος, αλλά εμπιστοσύνη στην αγάπη και στην πρόνοια του Θεού. Όλα είναι μέσα στην πνευματική ζωή. Όλα αγιάζονται και τα καλά και τα δύσκολα και τα υλικά και τα πνευματικά. Και όσα αν ποιείτε, προς δόξαν Θεού ποιείτε. Πώς το λέει ο Απόστολος Παύλος. Είτε ούνες είτε πίνεται, είτε τι ποιείτε, πάντα εις δόξαν Θεού ποιείτε. Όταν είσαι εν προσευχή, όλα γίνονται όπως πρέπει. Παραδείγματος χάριν, πλένεις πιάτα και δεν σπάζεις κανένα, δεν κάνεις ζημιές. Έρχεται μέσα σου η χάρη του Θεού. Όταν έχεις την χάρη, όλα γίνονται με χαρά, χωρίς σκόπο. Όταν κάνουμε συνέχεια προσευχή, θα μας φωτίζει ο Θεός τι να κάνουμε κάθε φορά και στις πιο δύσκολες καταστάσεις. Θα το λέει ο Θεός μέσα μας, θα βρίσκει τρόπους ο Θεός. Μπορούμε βέβαια να συνδυάζουμε την προσευχή και με νηστεία. Δηλαδή όταν έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα ή δίλημα να προηγείται πολύ προσευχή και νηστεία. Και εγώ έτσι έκανα πολλές φορές. Όταν πάλι έχουμε αιτήματα για τον κόσμο να τα λέμε μυστικά με την προσευχή που γίνεται εν το κρυπτό και δεν φαίνεται. Η πολλή περίσπαση δεν διευκολύνει την προσευχή. Αφήστε τα τηλέφωνα, τις επικοινωνίες και τα πολλά λόγια με τους ανθρώπους. Αν ο Κύριος δεν βοηθήσει, τι να κάνουν οι δικές μας προσπάθειες. Άρα προσευχή, προσευχή με αγάπη. Καλύτερα τους βοηθάμε από μακριά με την προσευχή. Τους βοηθάμε με τον πιο καλό, με τον πιο τέλειο τρόπο. να προσεύχεστε για την Εκκλησία, για τον κόσμο, για όλους. Όλη η χριστιανοσύνη είναι μέσα στην ευχή. Αν προσεύχεστε μόνο για τον εαυτό σας, αυτό κρύβει ιδιοτέλεια. Ενώ όταν προσεύχεστε για την Εκκλησία, μέσα στην Εκκλησία είστε κι εσείς. Στην Εκκλησία είναι ο Χριστός ενωμένο με την Εκκλησία, αλλά και με τον Πατέρα και με το Άγιον Πνεύμα. Η Αγία Τριάδα και η Εκκλησία είναι ένα. Η λαχτάρα σας πρέπει να είναι πάνω σε αυτό, στο να αγιάσει ο κόσμος, να γίνουν όλοι του Χριστού. Τότε μπαίνετε στην εκκλησία, ζείτε στη χαρά του παραδείσου, στον Θεό, γιατί όλο το πλήρωμα της θεότητος κατοικεί στην εκκλησία. Είμαστε όλοι ένα σώμα με κεφαλή τον Χριστό, όλοι είμαστε εκκλησία. Η θρησκεία μας αυτό το μεγαλείο έχει, ενώνει τον κόσμο νοερός. Η δύναμη της προσευχής είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη, κυρίως όταν γίνεται από πολλούς αδελφούς. Στην κοινή προσευχή ενούνται όλοι να νιώθουμε τον πλησίο μας σαν τον εαυτό μας. Αυτό είναι η ζωή μας, το αγαλίαμά μας, ο θησαυρό μας. Όλα είναι εύκολα εν Χριστώ. Ο Χριστός είναι το κέντρο. Όλοι συντρέχουν προς το κέντρο και ενώνονται εν ενή πνεύματι και μια καρδία. Κάτι τέτοιο συνέβη και κατά την πεντηκοστή, όταν όλοι ακροώνται την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο το ψαλτήρι και όλα τα αναγνώσματα ενούνται στην ακρόαση με την χάρη του Θεού, γιατί αυτό που λέει ο αναγνώστης τα ακούνε και συμμετέχουν όλοι. Η δύναμη των πολλών πολλαπλασιάζεται σαν να βλέπουν ένα ωραίο πράγμα και το κοιτάζουν όλοι μαζί με λακτάρα. Ε, η όρασή τους που σμίγει σε αυτό το ωραίο του ενώνει. Παράδειγμα, η λύτρωση του Αποστόλου Πέτρου από τη φυλακή. Προσευχή δε είναι εκτενής γινωμένη υπό της Εκκλησίας. Αυτή η προσευχή έβγαλε τον Πέτρο από τα δεσμά της φυλακής. Η αγάπη, η λατρεία προς τον Θεό, η λαχτάρα, η ένωση μετά του Θεού, η ένωση μετά της Εκκλησίας είναι ο επίγης παράδεισος. Αν αποσπάσουμε την Θεία Χάρη, όλα είναι εύκολα, χαρούμενα και ευλογία Θεού. Άντε να μου βρεις μια θρησκεία να κάνει τον άνθρωπο τέλειο και ευτυχισμένο. Και αυτό το μεγαλείο κρίμα να μην το καταλαβαίνουμε. Όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα εμείς ή κάποιος άλλος, να ζητάμε και από άλλους προσευχές και να παρακαλούμε όλη τον Θεό με πίστη και αγάπη. Να είστε σίγουροι ότι ο Θεός ευαριστείτε σε αυτές τις προσευχές και επεμβαίνει κάνοντας θαύματα. Αυτό δεν το έχουμε καταλάβει καλά. Το πήραμε έτσι απλά και λέμε κάνε μια προσευχή για μένα. Πιο πολύ θα προσεύχεστε για τους άλλους παρά για τον εαυτό σας. Θα λέγετε το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με και θα έχετε μέσα σας πάντοτε και τους άλλους. Όλοι είμαστε παιδιά του ίδιου πατέρα. Είμαστε όλοι ένα. Γι' αυτό όταν προσευχόμαστε για τους άλλους λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» και όχι ελέησέ τους. Τους κάνουμε έτσι ένα με τον εαυτό μας. Η προσευχή για τους άλλους που γίνεται απαλά και με βαθιά αγάπη είναι ανιδιοτελής και έχει μεγάλη πνευματική ωφέλεια. Χαριτώνει τον προσευχόμενο, αλλά χαριτώνει και εκείνον για τον οποίο προσεύχεται, του φέρνει τη χάρη του Θεού. Όταν έχετε μεγάλη αγάπη και αυτή η αγάπη σας κινεί σε προσευχή, τότε τα κύματα της αγάπης σας πηγαίνουν και επηρεάζουν αυτόν για τον οποίο προσεύχεσθε και δημιουργείται γύρω του μία σπίδα προστασίας και τον επηρεάζεται, τον οδηγείτε προς το αγαθόν βλέποντας την προσπάθειά σας ο Θεός δίδει πλούσια την χάρη Του και σε εσάς και σε εκείνον. Αλλά πρέπει να ποθάνουμε για τον εαυτό μας. Καταλάβατε. Εσείς στενοχωρήσετε όταν οι άλλοι δεν είναι καλοί, ενώ πρέπει να επιδίδεστε σε προσευχές για να έλθει το ποθούμενο με τη χάρη του Θεού. Εσείς με τη σοφία σας υποδεικνύετε, ενώ αυτό δεν είναι και τόσο σωστό. Το μυστικό είναι άλλο, όχι αυτό που θα πούμε, που θα υποδείξουμε στους άλλους. Το μυστικό είναι η αφοσίωσή μας, η προσευχή μας στον Θεό, για να επικρατήσει αυτό που πρέπει στους αδελφούς μας με την χάρη του Θεού. Αυτό είναι. Αυτό που εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε, θα το κάνει η χάρη Του. Στη ζωή μου την πρώτη θέση έχει προσευχή. Δεν φοβούμαι την κόλαση και δεν σκέπτομαι τον παράδεισο ζητώ μόνον από τον Θεό να ελεήσει όλον τον κόσμο και μένα. Αν λέγω το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με έντονα ακόμη και όταν έχω κόσμο, δεν αποσπώμαι από την προσευχή. Το ίδιο είναι. Προσεύχομαι, τους δέχομαι όλους με πνεύμα Χριστού και είμαι πρόθυμος να εύχομαι για τον κόσμο. Προσπαθώ να αγαπήσω τον Χριστό. Αυτό είναι η επιδιωξή μου. Λόγω των πολλών μου ασθενειών δεν μπορώ να μιλάω πολύ. Περισσότερο όμως βοηθάει η προσευχή παρά τα λόγια. Προσεύχομαι για τα θέματά σας, αλλά αυτό δεν αρκεί. Πρέπει η προσευχή μου να βρίσκει και από σα μία ανταπόκριση. Ο Θεός που στέλνει τη χάρη Του σε μας, πρέπει να βρει την αγκαλιά μας ανοιχτή, ώστε να τη δεχθεί. Και ό,τι επιτρέψει κίνος θα είναι προς ψυχική μας ωφέλεια. Όχι όμως ημών προσευχομένων, ημών δεκιμωμένων. Συχνά με κατηγορούν, αλλά εγώ ο κοφός ουκ ήκουον και ο σιάλαλος ουκ ανοίγουν το στόμα αυτού. Για αυτούς που σας κατηγορούν να κάνετε προσευχή, να λέτε Κύριε, Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Όχι ελέησέ τον και θα είναι με στην προσευχή αυτή και εκείνος που σας κατηγορεί. Σας λέει κάτι ο άλλος στενάχωρο. Ο Θεός το ξέρει. Εσείς να ανοίγετε τα χέρια σας στον Θεό λέγοντας Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, να τον κάνετε ένα με τον εαυτό σας, και εκείνο γνωρίζει τι τον φασανίζει βαθιά μέσα του και βλέποντας την αγάπη σας σπέβδει εις βοήθεια. Εκείνος ερευνά τους πόθους της καρδιάς. Τι λέγει ο Απόστολος Παύλος προς τους Ρωμαίους. Ο δε ερευνώντας καρδίας είδε τι το φρόνημα του πνεύματος ότι κατά Θεόν εντυχάνει υπεραγίον να προσεύχεστε για την κάθαρση κάθε ανθρώπου, για να μιμηθείτε τον αγγελικό τρόπο στη ζωή σας. Ναι, οι άγγελοι δεν προσεύχονται για τον εαυτό τους. Εγώ έτσι προσεύχομαι για τους ανθρώπους, για την εκκλησία, για το σώμα της εκκλησίας. Την ώρα που προσεύχεστε για την εκκλησία, απαλλάσσεστε και από τα πάθη. Την ώρα που δοξολογείτε, απαλύνεται η ψυχούλα σας και αγιάζεται υπό της Θείας χάριτος. Αυτή την τέχνη θέλω να μάθετε. Ο Θεός θέλει να ομοιωθούμε με τους αγγέλους. Οι άγγελοι μόνο δοξολογούν τον Θεό. Αυτή είναι η προσευχή τους, μόνο η δοξολογία. Είναι λεπτό πράγμα η δοξολογία. Ξεφεύγει από τα ανθρώπινα. Εμείς είμαστε άνθρωποι πολύ ηλικοί και χαμερπείς. Γι' αυτό και προσευχόμαστε στον Θεό ιδιωτελώς. Τον παρακαλούμε να μας τακτοποιήσει τα θέματά μας, να πάνε καλά και τα καταστήματά μας, οι υποθέσεις μας, η υγεία μας, τα παιδιά μας. Προσευχόμαστε όμως ανθρώπινα και με ιδιωτέλεια. Η δοξολογία είναι ανιδιωτελής προσευχή. Οι άγγελοι δεν προσεύχονται για να κερδίσουν κάτι, είναι ανιδιωτελείς ο Θεός έδωσε και σε μας αυτή τη δυνατότητα να είναι η προσευχή μας μια διαρκής δοξολογία, προσευχή αγγελική. Εδώ βρίσκεται το μεγάλο μυστικό. Όταν μπούμε σε αυτή την προσευχή θα δοξάζουμε τον Θεό συνεχώς, αφήνοντας τα όλα σε Αυτόν, όπως εύχεται η Εκκλησία μας, πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Αυτά είναι τα ανώτερα μαθηματικά της θρησκείας μας.